μόλις τελειώσουν τις διαφημίσεις. Thank you.
Καλησπέρα κύριε Σιτήρη, από το Υπουργείο Υποδιοκτήτου Θεσσαλονίκης. Θα παρακολουθήσω και θα δίνετε τώρα μεταξύ του Ιβάρη. Σημαντικό πρόγραμμα του Ισόγειου να κάνει τη μεγάλη ψηφία σε αυτήν την εισάγεια.
υπάρχει όταν ο διευθύντης κυρώθηκε 9 κοντονής, 10 πενέας, 11 πόλιβας, 12 βρατσίκος, 13 ευρέτες κοντονής, καθενής, κατσινόπλας, 14 κατσάνης, 15 φιλανάκης. Πέρδεμα εκεί, περνούν οι παίκτες στις ειδικές του μπάλα.
Περνάει στον Αλιαπούλιο, γυρίζει αυτό. Τα χέρια του
Αλεξίας, ο Καλογεράς, ο Μουστεράκης, ο Βουτσάκης. Για τον Αλιακούλιο. Έλα. Περιμένει το σύστημα του Αλιακούλιο. Εύκολα το 2-1 για τον Αλιακούλιο. Επανερχόμαστε στο Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο. Παίρνουν θέση οι ομάδες τώρα για το sprint, για την έναρξη του δεύτερου οχταλέπτου. Το σκορ είναι 2-1 υπέρ του Άρη. Δείχνει ο Άρης να έχει μια ανωτερότητα στο παιχνίδι. Δεν κατάφερε βέβαια να τη μετουσιώσει σε περισσότερα γκολ. Θα μπορούσε το σκορ να είναι μεγαλύτερο. Κερδίζει και το δεύτερο sprint του Κουνέλα. Πισίας τώρα. Προσπαθεί αυτός να πάρει το φάουλ εκεί από το κέντρο.
πιέζει ψηλά οι παίκτες της Χαλκίδας. Έχουν περάσει σε πρες τώρα. Πισίας. Δημητριάδης περνάει στον Αλιαπούλιο. Στη θέση του Καρισού δεν δίνουν τίποτα. Αλιαπούλιος κλέβει την μπάλα. Δεν έχουν καταλάβει τίποτα. Είναι μόνος του τώρα. Και αποκρούει ο τερματοφύλακας της Χαλκίδας, ο Παλικάρης. Παίρνει και το φάουλ. Αλιαπούλιος κέρδισε την μπάλα, δεν κατάφερε βέβαια να παλέψει με τον τερματοφύλακα, απέκρουσε ο τερματοφύλακας αυτό το τέτα τέτ. Περνάνε τώρα την μπάλα στο φουταριστό οι ομάδες της Ηλιούπολης. Κερδίζουν την αποβολή από τον Αρώνη. Με το 11 τώρα ο Κόλυβας. Γυρίζουν την μπάλα, Κόλυβας. Γεωργιάδης. Κοντονής, Κόλυβας, Κοντονής, Γεωργιάδης, σουτ, out την μπάλα. Τσακίρι τώρα, ελέγχει την μπάλα. Δίνει στον Πιτσάκι που έχει περάσει μέσα, κατεβάζει αυτό την μπάλα, γρήγορα. Παπαθεοδόρου, πιέζεται εκεί. Για τον Πιτσάκι, παίρνει αυτό το φάουλ. Σε πρέσα έχουν γυρίσει οι παίκτες της Ηλιούπολης. Άσχημη πάση. Κερδίζουν της Ηλιούπολης. Γυρίζουν τον τερματοφύλακα του στο παλί. Κόλυβας τώρα. Στο Γεωργί. Σπυρόπουλος. Από το Βελόνια κατεβάζει ο Τσακίρης. Ελέγχει την μπάλα ο Τσακίρης. Δεν δυσκολεύτηκε. Μπιτσάκης τώρα. Κολυμπάει αυτό στα δύο. Πισίας. Προσπαθεί εκεί να εκβιάσει την αποβολή. Παίρνει το φάουλ. 5 δευτερόλεπτα. Μπιτσάκης. Δημητριάδης. Το πεντάμετρο. Άου την μπάλα. Παλικάρης. Για το Κόλυβα. Βελόνιας. Πιέζει και ο Καλογεράς. Κόλυβας. Με το 3 Κοντονής. Σε ζώνη παίκτης του Άρη. 10 δευτερόλεπτα. Βελόνιας. Κλέβουν οι παίκτες του Άρη. Μπερδεύτηκε εκεί σε αυτή τη συνδυασμένη άμυνα των παιχτών. Του Άρη ο Βελόνιας έχασε την μπάλα. Και ο Τσακίρης τώρα για τον Κουνέλα. Γρήγορα την μπάλα. Κολυμπάει μέχρι τα 2 μέτρα. Για τον Δημητριάδη τώρα παίρνει αυτό το φάουλ. Κλείνουν σε ζώνη τώρα οι παίκτες της Ηλιούπολης. Δημητριάδης ένα στο δοκάρι μπάλα. Δεν δουλεύεται ο Παλικάρης εκεί να ελέγξει την μπάλα. Διακοπή τώρα του παιχνιδιού. Κίτρινη στον παίχτη της Ηλιούπολης. Μάλλον έγινε κάποιο χτύπημα εκτός φάσης. Τελικά όπως με ενημερώνουν για διαμαρτυρία. Κόλυβας, Γεωργιάδης, Βελόνιας, Κόλυβας, μπλοκ μπάλα και out. Τσακίρης τώρα, έχει φύγει στην κόντρα ο Πισίας. Πετάει ο... δούμε. Πιέζουν εκεί, πέναλτι. Έφυγε ο Πισίας γρήγορα από την κόντρα. Τον είδε ο Τσακίρης, του πάσαρε. Κερδίζει ο Άρης το πέναλτι. Στην εκτέλεση ο Δημητριάδης. Μεταλλεύτηκε εκεί ο παίκτης του Άρη την ταχύτητά του, κέρδισε το πέναλτι. Παίρνει θέση ο Δημητριάδης. Αποκρούει ξανά ο Παλικάρης. Μετά το βγάζει και το πέναλτι. Ο τερματοφύλακας της Ηλιούπολης.
Χάθηκε και αυτή η ευκαιρία για τον Άρη. Το σκορ δυστυχώς παραμένει στο 2-1. Θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο. Και κερδίζουν τώρα για την αποβολή. Με το Σπυρόπουλο. Βγαίνει έξω ο Μπιτσάκης. Και time out η Λιούπολη. Επιστρέφουμε ξανά στο Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο. Παίκτη παραπάνω οι παίκτες της Ηλιούπολης, γυρίζουν την μπάλα. Βελόνιας, εκεί στο για τον Κοντονή. Απέναντι, με το 11 ο Κόλυβας. Σούτα από τον Κοντονή, out την μπάλα, δοκάρι και out. Γυρίζει τώρα. Για τον Παπαθεοδόρου. Παλεύει και ο Αρώνης στη θέση του βουνταριστού. Παπαθεοδόρου για το Μουστεράκι. Σε ζώνη έχουν γυρίσει παίκτες Ηλιούπολης. Δημητριάδης απέναντι. Ξανά για το Μουστεράκι. Δεν είναι πολύ καλή πάσα. Κακός ούτε αυτός. Του Άρη. Άου την μπάλα. Ο Παλικάρης τώρα. Ο οποίος έχει καταφέρει και κρατάει μέσα στο παιχνίδι την ομάδα της Ηλιούπολης με αξιώσεις. Από την κορυφή τώρα ο Δούδες. Βελόνιας. Από την κορυφή σε ζώνη, μπλοκ από τον Δημητριάδη. Τσακίρης ελέγχει. Για το Μουστεράκι τώρα. Κατεβάζει αυτό στην μπάλα. 13 δευτερόλεπτα. Τώρα ο Αρώνης στη θέση του φουνταριστού. Έχουν αργήσει οι παίκτες του. Κακό το shoot out την μπάλα. Πάνω από τα δοκάρια του. Μια νευρικότητα χαρακτηρίζει τις τελευταίες επιθέσεις της ομάδας του Άρη. Δεν πάνε συγκεντρωμένοι τις επιθέσεις. Με το 3 τώρα ο Κοντονής. Σε ζώνη παίκτες του Άρη. 10 δευτερόλεπτα. Δούδεσης, σουτάρι, δυνατό σουτ, σοδοκάρι μπάλα. Ελέγχει ο Τσακίρης. Ο Μπιτσάκης τώρα. Κατεβαίνει μπάλα με το Μπιτσάκη. 12 δευτερόλεπτα. Πάλι αργούν οι παίκτες του Άρη στην επίθεση αυτή. Προσπάθησε ο Σολογάνης να ευνηδιάσει εκεί. Δεν τα κατάφερε. Το δοκάρι μπάλα, ξανακερδίζουν όμως οι παίκτες του Άρη, ανανεώνεται ο χρόνος επίθεσης. Μπιτσάκης από το 2, τον παίζουν εκεί ζώνη η της Ηλιούπολης, Μουστεράκης, παίρνει το φάουλ. Μπιτσάκης, περνάει όμως την μπάλα και επιθετικό φάουλ στο Δημητριάδη. Πέρασε ο Μπιτσάκης στο Δημητριάδη, ο οποίος του φουταριστού, υπέπεσε σε επιθετικό φάουλ. Επίθεση τώρα για την Ηλιούπολη. Κερδίζει το φάουλο Βελόνιας από τον Αρώνη. Ο Κοντονής. 10 δευτερόλεπτα. Πάλι μπλοκ από τον Δημητριάδη, αν δεν κάνω λάθος. Από τον Παπαθεοδόρου. Το μπλοκ, όχι από τον Δημητριάδη. Time out τώρα που παίρνει ο κύριος Γούναρης.
Επιστρέψαμε στο Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο. Η ομάδα του Άρη. Έχει περάσει ο Μίχα στο παιχνίδι. Πισίας. Περνάει στον Αλιαπούλη στέση του φουνταριστού. Παλεύει αυτός εκεί ανάμεσα σε τρεις παίκτες της Ηλιούπολης. Βούλιαγμα δίνει ο διαιτητής. Τελειώνει ο χρόνος, τελευταίο σουτ, εύκολα ο Τσακίδης. Και ημίχρονο, το σκορ επαναλαμβάνω είναι 2-1, πολύ χαμηλό. Ο Άρης είχε τις ευκαιρίες να έχει κάνει μια διαφορά στο σκορ, δεν τα κατάφερε. Γυρίζουμε στο Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο της Θεσσαλονίκης για το τρίτο οχτάλεπτο. Έχουμε την τιμή να είναι κοντά μας ο Νίκος Σιμονόπουλος, παλιά δόξα του Πόλο του Άρη. Συμμετείχε και στην προετοιμασία τη βασική της ομάδος. Νίκο, θα μας πεις δύο λόγια για την ομάδα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση που μου έκανες. Η ομάδα είναι πιο δυνατή εδώ και πολλά χρόνια, μετά από πολλά χρόνια που υπάρχει. Είναι από πολύ μικροί γυμνασμένοι, έχουν καλή. Ο προπονητής είναι εμπειρός, ο τεχνικός της ομάδας είναι πολλά χρόνια προπονητής και με μεγάλη εμπειρία. Το όπλο της ομάδας αυτής είναι η φυσική κατάσταση και φαίνεται άλλωστε στα παιχνίδια που δίνει. Παρόλες τις απώλειες που έχει η ομάδα και συγκεκριμένα του Άγγελου Μερκουριάδη που έφυγε εδώ και 3 μάτς, μπορεί να ανακάμψει και να αναπληρώσει την απώλεια αυτή εξαιτίας της φυσικής κατάστασης. Το καλό είναι ότι η ομάδα έχει ομοιογένεια και πολύ σε όλη τη διάρκεια του μάτς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το μάτς έχει ξεκινήσει. Και το τρίτο σπριντ είναι κερδισμένο για την ομάδα του Άρη. Για τον Αλιαπούλιο τώρα. Πιέζεται αυτός εκεί στο κέντρο. Για τον Πισία. Αλιαπούλιος. Στα 2 μέτρα. Διαμαρτύρονται εκεί οι παίκτες του Άρη για κάτι. Δεν σφυρίζει ο διαιτητής. Κερδίζουν την μπάλα οι παίκτες της Ηλιούπολης τώρα και συγκεκριμένα με τον τερματοφύλακα του Μπαλικάρη στον Κόλυβα, στο Σπυρόπουλο, στο Γεωργιάδη. Κλείνουν οι παίκτες του Άρη με ζώνη. Ο Κόλυβας τώρα πάλι από την κορυφή. Επιχειρεί εκεί ένα ψιλοκρεμαστό σουτ. Ο Τσακής ελέγχει την μπάλα και παίρνουν και την αποβολή οι παίκτες του Άρη. Με τον Πισία τώρα. Κουνέλας, Πισίας, παίκτη παραπάνω. Παπαθεοδόρου. Απέναντι για τον Κουνέλα. 2 δευτερόλεπτα, τελειώνει ο χρόνος. Κάνει το σουτ και γκολ. Καθοριστικό γκολ. Κρίσιμο σημείο του αγώνα. Τέλειωνε και ο χρόνος, έκανε το πολύ ωραίο σουτ
Στη συμβολή το δοκώνει μπάλα και το 3-1 είναι γεγονός. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ καθοριστικό αυτό το σημείο που πέτυχε το γκολ η ομάδα του Άρη. Δίνει ένα ψυχολογικό αβαντάζ αυτή τη στιγμή, δεδομένου ότι είμαι το 8 λεπτό. Μιλώ. Στη σέντρα τώρα η Ηλιούπολη. Επιστρέφει και το σκουφάκι στους παίκτες της Ηλιούπολης. Ο Κοντονής τώρα κατεβάζει την μπάλα. Γεωργιάδης, κλείνουν ζώνη σε ζώνη οι παίκτες του Άρη. Γεωργιάδης, αλλάζουν την μπάλα. Ένα γρήγορο σούτ από τον Κοντονιδιάζει τον Τσακίρης, ελέγχει εύκολα την μπάλα. Κάποιες αψιμαχίες εκεί στο κέντρο του γηπέδου, η διαιτησία τώρα προσπάθησε να πάρει την αποβολή εκεί ο παίκτης του Άρη στην κόντρα. Για το Σολογάνη τώρα, 9 δευτερόλεπτα, με δύο φουνταριστούς τώρα η ομάδα του Άρη. Έχει περάσει και ο καλογεράστης του φουνταριστού. Ο Αλιαπούλιος τώρα εκεί, παλεύει με δύο. Θα μπορούσε εκεί να δώσει. Επίθεση τώρα για την Ηλιούπολη. Με το 14ο παιχνίδι, κατεβάζει την μπάλα. Με το 2 Γεωργιάδης. Πάλι σε ζώνη οι παίκτες του Άρη. Αφήνουν το σούτ απ' έξω. Πάλι εύκολο ο Τσακίρης. Προσπαθεί εκεί να φύγει στην Δημητριάδης. Καλύπτεται τελικά. Δημητριάδης τώρα παίρνει το φάουλ. Σούτο Αλιαπούλιος, ο Κουνέλας, συγγνώμη, από μακριά, από τα 8 μέτρα. Ελέγχει εύκολο ο Παλικάρης. Ο Γκιουρτσίδη. Για το Κόλυβα. Πιέζεται και από το Δημητριάδη. Τελικά κάνει το σουτ. Υποπίεση φυσικά. Ελέγχει ο Τσακίρης. Στη σύντη αποβολή από τον Κόλυβα. Time out. Επιστρέφουμε ξανά στο Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο. Διανύουμε το 4ο λεπτό. Έχουμε άλλον ακόμα 4 λεπτά. 4 και 26 για την ακρίβεια. Για να τελειώσει το 3ο 8 λεπτό. Το σκορ είναι 3-1. Ο Άρης παίζει με παίκτη παραπάνω αυτή τη στιγμή. Πάπα Θεοδόρου. Για τον Κουνέλα απέναντι. Προσποιείται αυτός. Βγάζει έξω στον Πισία. Στα 2 μέτρα η μπάλα και ο Αλιαπούλιος και γκολ. Πολύ όμορφο γκολ από τον Αλιαπούλιο. Πάσαρε πολύ όμορφα ο Πισία στα 2 μέτρα, έκανε τη διαγώνια πάσα στο δοκάρι. Ο Αλιαπούλιος δεν δυσκολεύτηκε να κάνει το 4-1 για τον Άρη. Δείχνει ο Άρης να μετουσιώνει αυτή την υπεροχή που δείχνει σε όλο τον αγώνα. Πλέον κάνει τις τέρματα. Παρότι έχει χάσει πέναλτι και ένα τέτα-τέτ εύκολο στο πρώτο 8 λεπτό. Γυρίζουν τώρα οι παίκτες της Ηλιούπολης στην μπάλα, κλέβουν οι παίκτες. Τι δίνουν οι διαιτητές τώρα εκεί? Αποβολή στον Αλιαπούλιο, αν είναι δυνατόν.
Νομίζω ήταν αυστηρή αυτή η αποβολή από τους διαιτητές σε παίκτη του Άρη και συγκεκριμένα στον Αελαπούλιο. Από την κορυφή τώρα ο Δούδεσης, γκολ. Τέσσερα-δύο το σκορ. Απαντάει η Λιούπολη στον γκολ του Άρη. Αλιαπούλιος τώρα. Πιέζεται εκεί από τον Πενέα στο κέντρο του γηπέδου. Για τον Πισία παίρνει το φάουλ αυτός. Από το Χασάπι. Δημητριάδης κερδίζει για αυτό το φάουλ από την κορυφή. Για τον Πισία πάλι. Κλείνουν σε ζώνη οι παίκτες του Άρη, οι παίκτες Ηλιούπολης. Ο Δημητριάδης τώρα, 10 δευτερόλεπτα. Άσχημη πάσα. Για τον Κουνέλα τώρα, 4 δευτερόλεπτα. Εκβιάζει αυτός το σούτ στα τελευταία δευτερόλεπτα, ενδεχομένως για να κερδίσει και το κόρνερ. Καλύψουμε τον Κόλυβα. Για τον Κασάπη από το πλάι. Στην κορυφή για το Δούδεση. Δούδεσης πάλι, σε ζώνη παίκτες του Άρη, Γεωργιάδης, Δούδεσης, αλλάζουν εκεί οι παίκτες της Ηλιούπολης την μπάλα, προσπαθούν να περάσουν τον φουνταριστό, κλέβουν όμως οι παίκτες του Άρη την μπάλα. Γυρίζουν τώρα στον τερματοφύλακα του ο Τζακίρη, τον πισί αυτός, παίρνει αυτός το φάουλ από τον Κασάπη, Πάπα Θεοδόρου, έχει χώρο μπροστά του, για τον πισί απέναντι. Δευτερόλεπτα ακόμα, κλείνουν σε ζώνη οι παίκτες της Ηλιούπολης. Αυτός όμως περνάει πολύ όμορφα στον Αρώνη. Δεν δίνουν κάτι οι διαιτητές. Ελέγχουν την μπάλα της Ηλιούπολης και συγκεκριμένο ο Παλικάρης. Κασάπης τώρα. Για τον Κόλυβα. Μπενέας. Σουτ στο δοκάρι μπάλα, ανανεώνεται ο χρόνος, ο Κόλυβας τώρα με την μπάλα, ξανά, δεύτερη επίθεση για την ομάδα της Ηλιούπολης, για το Δούδεση από την κορυφή, Κοντονής, Δούδεσης, δίνουν χώρο οι παίκτες του Άρη, πολύ ωραίο μπλοκ από τον Αρώνη, κερδίζει και το βούλιαγμα της μπάλας και φεύγει μπροστά τώρα ο Δημητριάδης, για να δούμε. Ακολούθα! Δίνει το φάουλ, έχει φύγει και ο Παπαθεοδόρου. Για να δούμε. 5-2. 5-2. Οι παίκτες του Άρη εκμεταλλεύονται την ταχύτητά τους σε αυτό το παιχνίδι και έχουν μετουσιώσει έρημα σε γκολ. Αν δεν κάνω τυχή, έχει 2 γκολ στην κόντρα από τα 5. Και time out τώρα. Παίκτες της Ηλιούπολης, 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Με το 7 ο Γιουρτσίδης τώρα. Πιέζουν εκεί οι παίκτες του Άρη. Κάνει το σούτ ο Γιουρτσίδης, out την μπάλα. Ο Τσακίρης τώρα ελέγχει. Για τον Αλιαπούλιο. Έχει περάσει και ο Μουστεράκης στο παιχνίδι που έχει την μπάλα. Περνάει στον Καλογερά στη θέση του φουνταριστού. Και επιθετικό φάουλ. Ίσως ήταν λίγο αυτό το σφύριγμα από τους διαιτητές πάνω στον Καλογερά. Με το 3 τώρα ο Κοντονής. Ο Κόλυβας. Ο Γιουρτσίδης. Ο Κόλυβας και time out για την ομάδα της Ηλιούπολης.
ξανά στο Ποσειδόνιο Κολυμπητήριο, 5-2. Πατήρα δευτερόλεπτα ακόμα. Με αποβολή οι παίκτες του Άρη. Παίζουν λιγότεροι, διαμαρτύρεται και ο Κόρνερ. 2 δευτερόλεπτα ακόμα, διαμαρτύρεται και ο κύριος Γκούναρης και ο κύριος Τσολακούδης. Και δείχνει κίτρινη κάρτα τώρα στον κύριο Γκούναρη, ο κύριος. Ήταν έντονες οι διαμαρτυρίες του πάγκου του Άρη. Τρίτο οχταλέπτου, 5-2 το σκορ υπέρ του Άρη. Γιατί ξανά στο Ποσειδόνιο, στο 4ο 8 λεπτού, που βρίσκει τον Άρη να προηγείται με 5-2 της Ηλιούπολης. Είναι οι ομάδες έτοιμες για το σπριντ. Πολύ καλή αμυντική παρουσία του Άρη. Έχει δεχτεί μόνο 2 γκολ. Προηγείται 5-2, παρότι θα μπορούσε να έχει πετύχει και άλλα γκολ εύκολα. Έτοιμα όλα για να ξεκινήσει το 4ο 8 λεπτό. Ένα αναμονή. Σφυρίζει ο κύριος Πανούδης. Για να δούμε τα τρία προηγούμενα πριν τα κέρδισε ο Άρης. Για να δούμε και εδώ. Το κερδίζει ο Άρης και το 4ο σπριντ. Με τον Πιτσάκη τώρα. Τον Παπαθεοδόρου τώρα. Πιέζεται αυτός εκεί. Ξανά στον Πιτσάκη. Από την... Ανεβαίνει. 5 δευτερόλεπτα, Σολογάνη στο σούτ, πάρει μπάλα. Εκεί ο Χρυσός, ένα έξυπνο σούτ από το Σολογάνη. Στάθηκε άτυχος εκεί, μπάλα χτύπησε στο δοκάρι. Παίκτης Ελιούπολης τώρα με το Χασάπι. Κλείνουν σε ζώνη οι παίκτες του Άρη εκεί με το Μουστεράκι. Απέναντι για τον Γκιουρτσίδη. Χασάπης, Γκιουρτσίδης, αλλάζουν την παίκτες της Ηλιούπολης. Μπάλα απέναντι σε ζώνη. Σούτ από τον Γκιουρτσίδη στο δοκάρι μπάλα. Ξανά η μπάλα για τους παίκτες της Ηλιούπολης. Χασάπης. Αφήνουν χώρο εκεί οι παίκτες του Άρη. Αφήνουν το σούτ. Ξέροντας βέβαια ότι υπάρχει ο Τσακίρης. Ένας πολύ καλός τερματοφύλακας πίσω. Ο Κοντονής τώρα. Γκιουρτσίδης. Κακό σούτ. Στο Τζακί μπάλα. Για τον Πισία τώρα. Κρατάει αυτό την μπάλα, δεν βιάζεται. Είναι η ομάδα του Άρη άλλωστε μπροστά στο σκορ. 9 δευτερόλεπτα στον Πάπα Θεοδόρου από τα 8 μέτρα. Αυτός 5, περνάει την μπάλα στο φουνταριστό, τον Αλιαπούλιο, ο οποίος κερδίζει την αποβολή. 3 δευτερόλεπτα, πέρασαν την μπάλα επέκταση του Άρη στο φουνταριστό. Χρόνος, αυτό είναι το μεγάλο όφελος αυτή τη στιγμή. Είναι μπροστά ο Άρης. Γυρίζουν την πέρα την μπάλα οι παίκτες του με τον Παπαθεοδόρου. Απέναντι τώρα στο Μουστεράκι. Πισίας. Και το 6-2 για τον Άρη είναι γεγονός.
Το δεύτερο γκολ που πετυχαίνει ο Πισίας σε κρυμμένη θέση. Πολύ ωραία. Δεν κατάφερε και ο Παλικάρης να κάνει τίποτα. Έκανε εύκολα το 6-2 για τον Άρη. Δείχνει να καθαρίζει τον ίδι. Καθώς απομένουν 5.48 για τη λήξη του 4ου 8 λεπτού. Λίγο προσοχή πρέπει να δείξουν. Στη σέντρα τώρα επέκτησε η Λιούπολης. Με τον για τον Κοντονή. Παίρνει το φάουλο Δούδεσης. Για τον Κόλυβα. Δούδεσης πάλι. Προσπαθεί εκεί να πάρει, να εκβιάσει κάτι από το Μουστεράκι. Παίρνει το φάουλο. Με το 3 τώρα ο Κοντονής. Περνά την μπάλα στο Φουνταριστό. Κλέβει όμως ο Παπαθεοδόρου. Προσπαθεί να φύγει στην κόντρα ο Μουστεράκης τώρα. Παίρνει ένα πλεονέκτημα. Καλύπτεται όμως από τους παίκτες της Ηλιούπολης. Κατεβάζει την μπάλα σε όλο το τερένο ο Παπαθεοδόρου. Έχει πάρει καλή θέση εκεί τώρα ο Αρώνης. Δεν περνάει την μπάλα στο Σολογάνη. Έξω. Προσπείται αυτός. Δίνει στο Δημητριάδη. Περνάει στον Αρώνη. Και αυτός κάνει το επιθετικό φάουλο εκεί. Ελέγχει ο Παλικάρης. Για τον Κόλυβα. Απέναντι τώρα στο Χασάπι. Στο Δούδεση. Δίνει εκεί στα δύο μέτρα. Γυρίζει ο Βελόνιας. Αποκρούει ο Τσακίρης. Βγάζουν και αυτή τη φάση οι παίκτες του Άρη. Σολογάνης τώρα κατεβάζει την μπάλα από το πλάι. Ελέγχεται εκεί από τον Κασάπη. Στον Παπαθεοδόρου δίπλα. Παλεύει και ο Αρώνης να πάρει θέση. Παίρνει την μπάλα. Γυρίζει, κάνει ένα όμορφο τεχνικό σουτ. Δεν καταφέρνει όμως να νικήσει τον Παλικάρι. Μάχες εκεί ανάμεσα στους δύο παίκτες, τον Αρώνη. Αφήνουν οι διαιτές να εξελιχθεί το παιχνίδι. Κατεβάζει την μπάλα τώρα από τα δεξιά ο Κόλυβας. Δέκα δευτερόλεπτα, παίρνει και το φάουλ τώρα ο Κασάπης. Επιχειρεί το πεντάμετρο, out την μπάλα. Κάνει ένα πρόβλημα και για τον Τσακίρη. Για τον Αλιαπούλιο. Τον Παπαθεοδόρο από δεξιά. Καθώς κατεβαίνει ο Άρης. Δεν βιάζονται οι παίκτες του Άρη. Ρισκάρουν, δείχνουν να ρισκάρουν, διάθεση να ρισκάρουν τώρα και οι παίκτες της Ηλιούπολης. Παλεύουν εκεί οι δύο χουνταριστοί. Δεν δίνουν κάτι οι διαιτητές. Άσχημη όμως η πάσα των παιχτών της Ηλιούπολης. Κλέβει ο Μουστεράκης την μπάλα και φεύγει μπροστά ο Σολογάνης. Έχει πάρει ένα πλεονέκτημα και ο Παπαθεοδόρου ακολουθεί από πίσω. Σαν ο παίκτης παραπάνω. Παπαθεοδόρου, για να δούμε, παίρνει τη φάση και γκολ. Πολύ ωραίο σου του Παπαθεοδόρου. Πέρασε την μπάλα πάνω από το κεφάλι του τερματοφύλακα της Ηλιούπολης του Παλαιού. Δυσκολεύτηκε να κάνει το 7-2. Ρίσκαραν στην προηγούμενη φάση οι παίκτες. Κατέβηκαν παραπάνω στην επίθεση που είχαν να εκτελέσουν. Άφησαν τους παίκτες στο Άρη το χώρο. Οι παίκτες του Άρη κλέψαν την μπάλα, φύγαν στην κόντρα με τον Παπαθεοδόρου. Αλλαγές τώρα για την ομάδα του Μανώλη Γούναρη. Βγαίνει έξω ο Παπαθεοδόρου, βγαίνει ο Νικολαίδης, βγαίνει ο Μουστεράκης και ο Αρώνης. Έχουν περάσει μέσα ο Μίχας. Ο Μίχας. Ο καλό. Το παιχνίδι πλέον εξελίσσεται σε τυπική διαδικασία. Περιμένουμε απλά να δούμε ποιο θα είναι το τελικό αποτέλεσμα. 2.40 ακόμα για τη λήξη του. Με το 8 τώρα ο Σπυρόπουλος στην κορυφή. Αλλάζει εκεί με το 3 με τον Κοντονή. Περνάει στο χουνταριστό τώρα το 9.
τον Αναστάσιο και πέναλτι. Πήρε το πέναλτι από τον Αλιαπούλιο. Παίρνει θέση για να το εκτελέσει ο Κόλυβας με το νούμερο 11. Για να δούμε, απέναντι στο Τζακίρι. Είναι σε καλή μέρα ο τερματοφύλακας του Άρη και γενικά η ομάδα, η άμυνα του Άρη εκτελεί με τη βοήθεια του Δοκαφέντη το 7-3. Σέντρα τώρα, ο Καλογεράς για τον Αλιαπούλιο. Παίρνει εκεί το παιδού από τον Κοντονή τον Αναστάσιο, Πισίας. Παίρνει και αυτό το φάουλ από τον Κόλυβα. 14 δευτερόλεπτα. Αλιαπούλιος για τον Καλογερά εκεί που έχει πάρει θέση. Κερδίζει αυτό το φάουλ από το Σπυρόπουλο. Κουνέλας τώρα. Παίρνει φάουλ, περνάει στον Καλογερά. Παλεύει αυτός, κλέβουν οι της Ηλιούπολης την μπάλα. Γυρίζουν πίσω στο ρευματοφύλακα κάτω στο παλικάρι. Ο Κοντονής τώρα κατεβάζει την μπάλα. 1:40 ακόμα, 15 δευτερόλεπτα για να εκδηλωθεί ο χρόνος. Και επιθετικό φάουλ που παίρνει ο Αλιαπούλιος από τον Κοντονή τον Αναστάσιο στη θέση του βουνταριστού. Αυτός υπέπεσε σε φάουλ. Ο Πισίας έχει φύγει μπροστά ο Σολογάνης. Δεν θέλουν όμως οι παίκτες του Άρη να πάρουν και απέναντι και ο Μίχας. Τους ενδιαφέρει περισσότερο να τελειώσει το παιχνίδι. Στο πλάι τώρα ο Κουνέλας κερδίζει το φάουλ. Έχουν κερδίσει και την αποβολή εκεί. Πάσα τώρα του Σολογάνη στο δοκάρι στον Καλογερά. Όχι, δεν κέρδισε. Έγινε κάποιο μπέρδεμα εκεί. Νόμιζε ο παίκτης Ηλιούπολης και το νούμερο 3 ο Κοντονής πως έγινε αποβολή. Προς τη μην βγήκε έξω, ξαναπέρασε στο παιχνίδι. Με το 14 τώρα ο Κουνέλας απέναντι στο Σολογάνη. 11 δευτερόλεπτα. Περνάει στο φουνταριστό εκεί τον Καλογερά. Κερδίζει αυτό την αποβολή ανάμεσα σε δύο. Παίκτης παραπάνω για τον Άρη, 26 δευτερόλεπτα με τον Πισία. Κάνει αυτό το σουτ. Μπλοκ και out την μπάλα. Ο Παλικάρης τώρα. 30 να απομένουν για να ολοκληρώσει. Η ομάδα του Άρη δείχνει να επανέρχεται στις νίκες. Αποκρούει και ο Τσακίρης που έκανε ο Κοντονής. 20 δευτερόλεπτα. Τελευταία επίθεση για την ομάδα του Άρη. Φεύγει ο Σολογάνης απέναντι τώρα 3-2 οι παίκτες του Άρη. Καλύπτουν όμως, καταφέρουν και καλύπτουν οι παίκτες της Ηλιούπολης όμως. Πριν προλάβουν να οργανωθούν, κάνει αυτό το σουτ και διαμορφώνει το 8-2, 8-3 με συγχωρείτε. 5 δευτερόλεπτα ακόμα, εκτός της απρόπτου θα είναι τελικό σκορ. Αύριο. Η ομάδα του Άρη, όπως προείπαμε, επανέρχεται στις νίκες μετά από δύο συνεχόμενες ήττες. Αφήνει πίσω την Ηλιούπολη, την οποία ισοβαθμούσε με 12 βαθμούς. Λίγη το παιχνίδι. Πετυχαίνει η ομάδα του Άρη την πέμπτη της νίκης στο πρωτάθλημα. Επανέρχεται στις νίκες μετά από δύο συνεχόμενες ήττες. Σχετικά εύκολα. Με μεγάλο όπλο την άμυνά της, ότι έχει την καλή του πρωταθλήματος συνολικά και από τους δύο ομίλους. Η ομάδα Ηλιούπολης μένει στους δμούς. Ο Άρης πάει στους 15. Είναι στη δεύτερη θέση με πρωτοπόρο τον ναυτικό όμιλο Πατρών. Κυρίες και κύριοι, θα σας από το Ποσειδόνιο κολυμβητήριο να έχετε ένα καλό απόγευμα και μια
Καλό. Γεια σας.